Face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα. Τι κάνετε, κύριε Τσαρούχα? Μια χαρά, ευχαριστώ. Είσαι και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής, ολόκληρης κλινικής. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ό,τι πιο ιδανικό να μιλήσετε σήμερα για το ισχύο. Να ξεκινήσουμε με τις παθήσεις, γιατί πριν μιλήσουμε για τη μέθοδο, την καινούργια νέα τεχνική, πάμε να μιλήσουμε γιατί έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραπονιώντας στο ιατρείο σας. Σωστά? Βεβαίως. Καταρχήν, ωραία. Η οστεοαρθρίτιδα ισχύει, πείτε μας. Να πούμε ότι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια πολύ συχνή νόσος και ότι ουσιαστικά αφορά ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Ένα ποσοστό περίπου 10-15% του πληθυσμού θα έχει αυτή την πάθηση όσο περνούν τα χρόνια. Τι είναι τώρα η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Ουσιαστικά είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία αφορά στην απώλεια του χόνδρου. Δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου σιγά σιγά φθείρεται ο χόνδρος. Και αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τα οποία θα δούμε στην πορεία. Δηλαδή, δημιουργεί μία δυσλειτουργία στην άρθρωση, δηλαδή η κίνηση περιορίζεται σημαντικά. Ο ασθενής στην αρχή δεν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχει ιδιαίτερα ενοχλήματα. Θα διαπιστώσει όμως ότι, για παράδειγμα, δυσκολεύεται να βάλει τις κάλτσες του ή δυσκολεύεται να περιποιηθεί τα νύχια του. Η ποιότητα της ζωής του δηλαδή δεν είναι. Ακριβώς. Άρα αρχίζει σιγά-σιγά να έχει κάποιους περιορισμούς στην κινητικότητα του ισχύου, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερο πόνο. Μάλιστα. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να πούμε από τι προκαλείται? Τι είναι αυτό που προκαλεί την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Είναι κάτι ηλικιακό καθαρά? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να χαλάσει ένα ισχύο, να το πούμε στην πλάτη μιλουμένη, λέει, να γίνει η φθορά του χόνδρου. Mm-hmm. Καταρχήν, ένας σημαντικός παράγων είναι κάποιος πιθανός τραυματισμός που έχει συμβεί σε πιο μικρή ηλικία, είτε έχει υποστεί κάποιο κάταγμα ο ασθενής. Είναι η λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα. Μία άλλη σημαντική κατηγορία είναι η κατηγορία των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από κάποια ρευματολογική νόσο. Όταν έχουμε κάποια ρευματολογική νόσο, έχουμε συχνά φλεγμονές στις αρθρώσεις και αυτό προκαλεί φθορά του χόνδρου. Επίσης, μία άλλη σημαντική κατηγορία, σε μικρότερο ποσοστό, είναι κάποιος ασθενής ο οποίος έχει γεννηθεί με κάποια μικρή ανατομική ανομαλία, είτε μεγαλύτερη, είναι τα λεγόμενα συγγενή εξαρτήματα του ισχύου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, έχουμε φθορά του χόνδρου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η λεγόμενη οστεοαρθρίτιδα και ο ασθενής να έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του. Στην αρχή λιγότερα, όπως θα δούμε, και όσο περνά ο χρόνος, πολύ περισσότερο. Τώρα, η διάγνωση πώς γίνεται? Θα έρθει στο ιατρείο σας επειδή πονάει, επειδή φυσικά η ποιότητα της ζωής, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορεί να βάλει τα παπούτσια του, κάποιες κινήσεις είναι περιορισμένος. Αλλά η διάγνωση είναι κλινική ή υπάρχει κάποια εξέταση που προτείνετε εσείς να κάνουν? Καταρχήν, ο λόγος που έρχεται ένας ασθενής στο ιατρείο είναι ο πόνος. Αρχίζει ο πόνος, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται σημαντικά και φτάνει σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε ο ασθενής πλέον να πονά καθημερινά και να πονά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Για να σκεφτείτε ότι σε προχωρημένη αρθρίτιδα, ο ασθενής ακόμα και όταν είναι ξάπλα και προσπαθεί να γυρίσει δεξιά-αριστερά, ακόμα και εκεί πονάει. Πόσο μάλλον κατά τη βάδες. Άρα αυτό που τον οδηγεί στο ιατρείο είναι ο πόνος και έχει χάσει πλέον την ποιότητα της ζωής του. Σωστά. Τώρα, πώς τώρα η διάγνωση γίνεται πάρα πολύ απλά. Καταρχήν, παίρνουμε το ιστορικό τώρα. Το ιστορικό ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα και στο οποίο μας περιγράφει πώς έχει εξελιχθεί σε βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Μετά ακολουθεί η κλινική εξέταση, όπου κατά την εξέταση διαπιστώνουμε μια σημαντική δυσκαμψία και έναν πολύ έντονο πόνο στην άρθρωση του ισχύου. Και απαραίτητο επίσης να υπάρχει και μια απλή ακτινογραφία. Δηλαδή η διάγνωση μπαίνει πάρα πολύ εύκολα με μια απλή ακτινογραφία και ουσιαστικά εξετάζοντας και μιλώντας με τον ασθενή. Μάλιστα. Τώρα, η αντιμετώπιση. Ποια είναι η αντιμετώπιση? Είναι μια κλασική μέθοδος που χρησιμοποιείται? Πώς αντιμετωπίζεται η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Καταρχήν, να μιλήσουμε γενικότερα για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχύου. Στα πρώιμα στάδια, όταν τα ενοχλήματα δεν είναι ιδιαίτερα, δηλαδή όταν ξεκινάει η αρθρίτιδα, ο ασθενής δεν έχει πάρα πολύ έντονα ενοχλήματα, δεν έχει ιδιαίτερο περιορισμό στην κίνηση, όπως επίσης δεν έχει και ιδιαίτερο πόνο. Άρα δύσκολα σε εκείνη τη φάση κάποιος ασθενής σκέφτεται το χειρουργείο. Συνήθως το χειρουργείο το σκεφτόμαστε όταν περιοριστούμε σημαντικά και όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που η καθημερινότητά μας είναι αρκετά δύσκολη. Άρα στα πρώιμα στάδια αντιμετωπίζεται και με φαρμακευτική αγωγή. Δεν θεραπεύεται, αλλά με φαρμακευτική αγωγή, την οποία θα πούμε στη συνέχεια, μπορεί ο ασθενής να μειώσει σημαντικά τα ενοχλήματά του και να έχει μια σχεδόν φυσιολογική καθημερινότητα.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία δίνουμε, τα λεγόμενα αντιφλεγμονώδη ή παυσίπονα, είναι καλό ο ασθενής να προσέχει και να μην κάνει αλόγιστη χρήση. Μάλιστα. Όλα αυτά τα φάρμακα ναι, μεν μας ανακουφίζουν, αλλά μπορεί να μας δημιουργήσουν, πρώτον δεν θεραπεύουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε για να θεραπεύουμε. Απλά προσωρινά δεν πονάς. Και θα πρέπει να προσέχουμε γιατί όλα αυτά τα φάρμακα ουσιαστικά μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα και ιδίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Σωστά. Όπως αύξηση της πίεσης, ακόμα και γαστρολογία, ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια. Άρα ναι, μεν παίρνουμε κάποια φάρμακα στα πρώιμα στάδια, μέχρι και σιγά σιγά να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να χειρουργηθούμε, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, να προετοιμαστεί ψυχολογικά ο ασθενής, αλλά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Είναι άρα για πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλής να παίρνει αυτά τα φάρμακα. Φυσικά ανάλογα και την πάθηση ή αν έχει άλλα προβλήματα καρδιολογικά, αντενδείξεις, αλλά λέμε σε σχέση ένα μέσον όρο, είναι 3 μήνες, 6 μήνες. Όχι, τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα ποτέ δεν πρέπει να τα παίρνουμε πάνω από 1 εβδομάδα, 10 ημέρες. Α, τόσο λίγο. Ναι. Και να γίνει κάποια επανάληψη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Άρα γι' αυτό να το τονίσουμε. Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε φάρμακα ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Ούτε κατά διάνοια. Είναι απαγορευτικό και μπορεί να αποβεί και καταστροφικό. Σημαντικό αυτό που μας λέτε, ναι, να το τονίσουμε. Γιατί πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν την τάση να παίρνουν τα φάρμακα επειδή ανακουφίζονται. Συνεχίζουν άλλη μια εβδομάδα. Ακριβώς. Και γι' αυτό είπαμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Σωστά. Πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους, να δεν τα ενοχλήματά τους και να τους προσδιορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο επιτρέπεται να πάρουν αυτά τα φάρμακα, γιατί από ένα σημείο και πέρα, αν δεν τους βοηθήσουν, δεν έχει και νόημα να συνεχίσουν να τα παίρνουν. Άρα ήρθε η ώρα του χειρουργείου. Ωραία, το επόμενο στάδιο και το ουσιαστικό είναι, η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας είναι με χειρουργία. Είναι χειρουργική. Τώρα, πότε ξέρουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο timing για να γίνει η χειρουργική επέμβαση? Γιατί όπως είπατε και εσείς, βλέπετε ένα ιστορικό. Το ιστορικό συνήθως βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά το έχουν αφήσει μέχρι κάποια στιγμή που έρχονται σε εσάς, επειδή πονάνε και υποφέρουν πάρα πολύ πλέον. Ναι. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το σωστό timing για να χειρουργηθεί κάποιος? Το πιο σωστό timing είναι όταν ο ασθενής καταρχήν είναι ψυχολογικά έτοιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ασθενής να καταλάβει, και γι' αυτό τα λέμε πάρα πολύ στην τηλεόραση, να καταλάβει ότι δεν μπορεί να δυστυχώς να ξεφύγει από αυτό το πράγμα, πρέπει να χειρουργηθεί και ότι όσο πιο σύντομα χειρουργηθεί, τόσο πιο σύντομα θα βελτιώσει τη ζωή του. Πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή ποια θα είναι η εξέλιξη, ποια θα είναι η πορεία της οστεοαρθρίτιδας, με πολύ απλό τρόπο, να το εξηγήσουμε επίσης όπως θα δούμε στη συνέχεια, ότι έχουν αλλάξει οι τεχνικές, ότι έχει αλλάξει, δεν υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία που υπήρχε στο παρελθόν, και να τον βοηθήσουμε να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Είναι σημαντικό ο ασθενής να έρχεται ψυχολογικά έτοιμος για το χειρουργείο. Δεν υπάρχει λόγος και δεν είναι καθόλου σωστό να πιέζουμε τον ασθενή να χειρουργηθεί. Σωστά. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Άρα όταν αρχίσει και πονά και η καθημερινότητα του αλλάζει, πρέπει εμείς εκείνη τη χρονική στιγμή να το εξηγήσουμε τα πάντα και να τον βοηθήσουμε να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί το χειρουργείο και η ψυχολογική υποστήριξη και από τον γιατρό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προετοιμασία ίσως είναι το 50% για έναν ασθενή. Ακριβώς. Φυσικά και το αποτέλεσμα και η ψυχολογία μετά το αποτέλεσμα είναι και αυτό εξίσου πολύ σημαντικό. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Τι ακριβώς είναι, θέλετε να μας εξηγήσετε? Βεβαίως. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Αλλάζουμε την φθαρμένη άρθρωση του ισχύου με μια τεχνητή άρθρωση. Η οποία ουσιαστικά συμπεριφέρεται, έχει τη συμπεριφορά μιας κανονικής άρθρωσης σχεδόν. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να έχει μια κανονική δραστηριότητα και το πιο σημαντικό απ' όλα, αλλάζοντας τη φθαρμένη άρθρωση με μια τεχνητή άρθρωση, εξαφανίζεται ο πόνος. Mm-hmm. Αυτό που ταλαιπωρούσε καθημερινά τον ασθενή, κάθε στιγμή, σε όλες τις δραστηριότητες, ακόμα και εν ηρεμία πολλές φορές, εξαφανίζεται όντως από την πρώτη μέρα του χειρουργείου. Γιατί σταματά να κουμπά το οστούν το οποίο φθύρεται ουσιαστικά, έχει φθαρεί και τρίβεται το ένα οστούν με το άλλο με μια τεχνητή άρθρωση. Άρα ο πόνος εξαφανίζεται από την πρώτη μέρα. Και ποιος δεν θέλει τον πόνο να εξαφανιστεί από την πρώτη μέρα κιόλας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη νέα τεχνική, τη τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς, που σίγουρα η προσπέλαση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα τέτοιο χειρουργείο και για τη μεταχειρητική πορεία. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιείτε εσείς, κύριε Τσαρούχα? Βεβαίως. Χρησιμοποιώ μια πρωτοποριακή τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, η οποία έχει σαν στόχο και σαν σκοπό να τραυματίζει ελάχιστα έως καθόλου τα μαλακά μόρια, τους μυς και τους στένοντες.
Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπως θα δούμε στην πορεία. Και πώς το πετυχαίνετε αυτό? Το πετυχαίνουμε κάνοντας ουσιαστικά μία μικρή τομή. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι είναι μικρή τομή κινηστικό. Επιλέγουμε και άλλη διαδρομή. Επιλέγουμε έναν πιο κοντινό δρόμο για να φτάσουμε στην άρθρωση, στην περιοχή της βλάβης. Δηλαδή, αντί να κάνουμε την κλασική τομή στο πλάι του ισχύου ή στην οπίστια επιφάνεια, πηγαίνουμε ακριβώς στην πρόστια επιφάνεια του ισχύου, όπου κάνουμε μία τομή 6 πόντους. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, μας βοηθάει η ανατομία της περιοχής, έτσι ώστε να μην χρειαστεί καθόλου να τραυματίσουμε τους μυς και τους στένοντες. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό αυτής της πρωτοποριακής τεχνικής. Μάλιστα. Γιατί όταν δεν τραυματίζουμε καθόλου τους μυς και τους στένοντες, αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον ασθενή. Επίσης, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Αυτή η τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντική για τους υπέρβαρους ασθενείς. Μάλιστα. Οι υπέρβαροι ασθενείς, όσο υπέρβαρος και να είναι κάποιος άνθρωπος, στην πρόστια επιφάνεια του μυριαίου, συνήθως δεν υπάρχει συσσωρευμένο λίπος, άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους υπέρβαρους, εφαρμόζεται κατά πάρα. Σημαντικό αυτό μας λέτε. Άρα ο καλύτερος υποψήφιος για τη συγκεκριμένη επέμβαση, ο καλύτερος θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά, είναι ο υπέρβαρος ή ο παχύσαρκος, γιατί είναι μια μέθοδος πολύ καλύτερη. Ο καλύτερος ασθενής πάντα είναι ο αδύνατος. Ο αδύνατος. Είναι για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, ο αδύνατος ασθενής είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Σίγουρα, πρέπει με αυτή τη τεχνική όμως μπορούμε πλέον να παρεμβαίνουμε πολύ πιο εύκολα και να είναι πολύ μικρότερη ταλαιπωρία στους υπέρβαρους ασθενείς. Μάλιστα. Ένας υπέρβαρος ασθενής, αν κάνει ένα κλασικό χειρουργείο, σίγουρα θα υποστεί μια πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία με πολλά προβλήματα από ό,τι με τη μέθοδο ΑΣΥ. Μάλιστα. Τώρα, σε τους υπέρβαρους, μιας και αναφερθήκατε, κύριε Τσαρούχα, τι τους λέτε, να χάνουν το βάρος πρώτα ή να χειρουργηθούν πρώτα? Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να περπατήσουν για να χάσουν και το βάρος. Απ' την άλλη, ένας ορθοπαιδικός χειρουργός προτιμά να είναι κάποιος αδύνατος, όπως είπατε και εσείς. Σίγουρα προτιμούμε να είναι όλοι αδύνατοι. Αυτό δεν είναι εφικτό όμως. Ακούω πάρα πολύ συχνά ότι χάσετε βάρος και ελάτε να χειρουργηθείτε. Είναι λίγο ουτοπικό αυτό. Ένας ασθενής ο οποίος δεν κινείται. Δεν μπορεί να περπατήσει, σωστά. Άρα δεν μπορεί να κάνει καύσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να του πούμε να χάσει βάρος. Χειρουργούμε τον υπέρβαρο ασθενή και μετά τον παροτρύνουμε, αφού έχει ανακουφιστεί από τους πόνους και από τη δυσλειτουργία του ισχύου, να αρχίσει να περπατά και όντως να μειώσει το σωματικό του βάρος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν κινείσαι να χάσει βάρος. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που πολλές φορές λένε στους ασθενείς. Και μιας και αναφερθήκατε και στη ψυχολογική υποστήριξη, είναι σημαντικό ότι αισθάνονται ότι μπορούν να χειρουργηθούν, ειδικά οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι, όπως είπατε και εσείς, με τη συγκεκριμένη τεχνική, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη για εκείνους. Έτσι δεν χρειάζεται. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στη τεχνική με τη μέθοδο ΑΣΥ και στο κλασικό χειρουργείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα. Ότι δεν έχει σημασία η τομή, δεν έχει σημασία το ένα. Όλα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί οι γυναίκες τουλάχιστον έχουν για τις τομές. Δεν είναι θέμα αισθητικό, είναι θέμα τραυματισμού. Σκεφτείτε όταν κόβουμε σε ένα σημείο το χέρι μας και το κόβουμε λίγο ή το κόβουμε πολύ. Ακριβώς. Πόσο πιο έντονα είναι τα ενοχλήματα, πόσο πιο πολύ αιμορραγή. Και η επούλωση φυσικά, πόσο πιο σύντομη θα είναι. Καταρχήν, το κλασικό χειρουργείο είναι ένα πολύ καλό χειρουργείο, το οποίο χρησιμοποιούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το χρησιμοποιούμε και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι ότι ξαφνικά δεν έχει καλά αποτελέσματα, έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Όπως και το χειρουργείο με την μέθοδο με την τεχνική ΑΣΥ. Άρα το κλασικό χειρουργείο, μακροπρόθεσμα, έχει και αυτό ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως και με την τεχνική ΑΣΥ. Σωστά. Ποιες είναι οι διαφορές? Οι διαφορές είναι ότι στο κλασικό χειρουργείο υπάρχει μια σημαντική τομή. Υπάρχει ένας σημαντικός τραυματισμός των ομαλακών μορίων. Ξεκινώντας από το πλάι, ιδίως στους υπέρβαρους ασθενείς, για να φτάσουμε στην περιοχή του ισχύου, πρέπει να γίνουν σημαντικές αποκολλήσεις, σημαντικές βλάβες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταρχήν, ο ασθενής διαχειριστικά να έχει σημαντική αιμορραγία. Επίσης, κάπου που θέλει να αποφύγει κιόλας. Σίγουρα. Θα δούμε και στην πορεία ότι και η μετάγγιση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, πάμε να πούμε. Άρα, για διαφορές γίνονται και πλεονέκτημα εδώ. Έτσι. Οπότε τα πλεονέκτηματα είναι τεράστια. Και σίγουρα η μικρή τομή μεταχειρητική πορεία είναι. Τώρα θα τα δούμε λιγάκι συγκριτικά. Ωραία, πείτε μας. Λοιπόν, ξεκινώντας, αν κάνουμε μια μεγάλη τομή, έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος. Επίσης, έχουμε σημαντικό τραυματισμό. Όλα αυτά τα ομαλακά μόρια τα οποία τραυματίζονται προκαλούν μεταχειρητικά σημαντικό πόνο. Επίσης, όλα αυτά τα πραγματάκια, τα ομαλακά μόρια, επειδή πρέπει να ραφτούν πάλι στη θέση τους, απαιτούν και κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου 6 με 8 εβδομάδες, έτσι ώστε να επουλωθεί όλο αυτό το τραύμα.
Τι σημαίνει για τον ασθενή αυτό? Ότι πρώτον, σίγουρα θα μεταγγιστεί με το κλασικό χειρουργείο, σίγουρα με τα εγχειρητικά θα έχει σημαντικά ενοχλήματα και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου 6 με 8 εβδομάδες να περπατάει με κάποιο βοήθημα, είτε με τις πατερίτσες είτε με το πι. Σωστά. Άρα του δημιουργούν μια σημαντική δυσλειτουργία περίπου για 2 μήνες με τα εγχειρητικά. Mm-hmm. Τώρα με την τεχνική, με τη μέθοδο ASE, ουσιαστικά δεν κόβουμε καθόλου τους μυς και τους τένοντας. Έχουμε βρει ένα διάστημα εκεί πέρα που πηγαίνουμε ανάμεσά τους. Mm-hmm. Καταφέρουμε με ειδικά εργαλεία τα οποία έχουμε να φτάσουμε στην περιοχή του ισχύου και να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά μέσα από αυτή τη μικρή τομή. Άρα ο ασθενής, επειδή ουσιαστικά δεν έχει τραυματιστεί καθόλου η περιοχή, με τα εγχειρητικά δεν έχει ιδιαίτερο πόνο. Επίσης, έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό περίπου 90-95% να μην μεταγγίζεται πλέον κανένας ασθενής. Μόλις τις παρενέργειες και τις συνέπειες που έχει μια μετάγγιση. Σωστά. Μπορεί να κάνει κάποια αλλεργική αντίδραση, μπορεί μελλοντικά να παρουσιάσει κάτι. Μπορεί και να μην έχει. Άρα και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ότι πλέον οι ασθενείς δεν μεταγγίζονται. Mm-hmm. Επίσης, δεν χρειάζονται αίμα, γιατί και ο αίμα είναι καμιά φορά πολύ δύσκολο να βρει. Δύσκολο να βρει, αλλά και πολλές φορές μπορεί να έχει είναι και κάποια θέματα. Είναι άλλη μια ανησυχία, γιατί να την έχει ενώ μπορεί να την αποφύγει. Επίσης, λόγω του ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, όπως είπαμε, δεν υπάρχει πόνος. Mm-hmm. Άρα μπορεί ο ασθενής άμεσα να κινητοποιηθεί. Δηλαδή δεν πονάει, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σηκωθεί, να περπατήσει. Οι νεότεροι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές να φύγουν από το νοσοκομείο στις 2-3 ημέρες χωρίς κανένα βοήθημα, χωρίς καν μια πατερίτσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επανέρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, η γρήγορη κινητοποίηση του αρρώστου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα της τρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής. Όσο πιο γρήγορα κινητοποιηθεί ο ασθενής, τόσο είναι απειροελάχιστος ο κίνδυνος για τη θρόμβωση. Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος νοσηλείας. Ο μέσος όρος νοσηλείας είναι 3 με 4 ημέρες. Ενώ τώρα? Όχι. Με την τεχνική, με τη μέθοδο ASE. Σωστά. Με το κλασικό χειρουργείο είναι πολύ περισσότερες ημέρες. Ίσως και πολύ. Άρα όσο μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας, τόσο πιο καλά αισθάνεται ο ασθενής και μειώνονται και οι κίνδυνοι για κάποια ενδονοσοκομιακή λίμωση. Άρα τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Είναι πάρα πολλά. Τώρα, σε σχέση η συγκεκριμένη μέθοδος ASE, η τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς, κυρία Τσαρούχα, σε σχέση με άλλες minimal invasive surgery, ελάχιστης επεμβατικότητας, θέλετε να μας πείτε τα πλεονεκτήματα, γιατί σίγουρα έχετε επιλέξει με την πείρα σας πάρα πολλά χρόνων και πάρα πολλά χειρουργία που έχετε κάνει, έχετε επιλέξει συγκεκριμένη μέθοδο για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Σε σχέση με άλλες προσπελάσεις. Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλες τις τεχνικές. Και τις γνωρίζετε κιόλας, που είναι πάρα πολύ καλά. Όλες έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα. Δεν θα αναφερθούμε. Mm-hmm. Ουσιαστικά να πούμε μόνο ότι η τεχνική με τη μέθοδο ASE είναι ουσιαστικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, ό,τι πιο εξελιγμένο και ήρθε να βελτιώσει κάποια μικρά προβλήματα που έχουν οι άλλες πρόσθετες προσπελάσεις. Μάλιστα. Άρα και με την πείρα σας έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Με το πέρασμα του χρόνου είναι, ναι, η εμπειρία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και καλυτερεύουν τα πράγματα, που είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να πούμε και στους ασθενείς μας εδώ πέρα ότι θα πρέπει 2 πράγματα να προσέχουν πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Να υπάρχει, εκεί που θα πάνε, να υπάρχει χειρουργική εμπειρία. Δηλαδή, όσο πιο έμπορος είναι ο χειρουργός, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουν. Και επίσης σημαντικά είναι και τα υλικά τα οποία θα πρέπει οι ασθενείς να ρωτούν και να μαθαίνουν ποια εταιρεία θα χρησιμοποιήσουμε. Ο ασθενής είναι καλό να ξέρει τα πάντα. Μιας και αναφερθήκατε σε υλικά, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά. Από παλαιότερα σίγουρα έχουν βελτιωθεί τα υλικά, είναι διαφορετικά τα υλικά, ίσως είναι πιο ανεκτικά. Θέλετε να μας πείτε λίγο η ιστορία, πώς είναι τα πράγματα τώρα με τα υλικά? Βεβαίως. Τα υλικά τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Και αυτό μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η διάρκεια ζωής πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα τα υλικά ήταν, να το πω έτσι, υποδιέστερα, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα. Ακόμα και ο τρόπος σταθεροποίησης των υλικών που παλαιότερα γινόταν με το λεγόμενο ορθοπαιδικό τσιμέντο, όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να μην έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Να μην έχει μεγάλη διάρκεια ζωής η ολική ορθοπαστική. Τώρα, με τις καινούργιες τεχνικές, με τα καινούργια υλικά και με την άμεση σταθεροποίηση των υλικών επάνω στο στούν, χωρίς να παρεμβάλλεται το λεγόμενο ορθοπαιδικό τσιμέντο, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σωστά. Ξεπερνούμε τα 20 χρόνια
Έτσι, και έχουμε. Ενώ παλαιότερα πόσα χρόνια ήτανε? Ήταν ένας μέσος όρος 10-12, μάξιμουμ έφτανε στα 15 χρόνια, τώρα μιλούμε για 20-25 χρόνια. Σχεδόν, σχεδόν διπλάσια. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, η εξέλιξη των υλικών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η life expectancy τώρα, λέμε, για αυτά τα υλικά είναι 20-25 χρόνια. Ναι. Σχεδόν διπλάσιος ο χρόνος από ό,τι ήταν πριν. Άρα και τα υλικά που βελτιωθήκανε, η προσπέλαση που είναι πολύ πιο σύντομη. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Τα έχουν κάνει και πιο απλά. Οι προσπελάσεις πλέον και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ακούμε διάφορα ότι δεν έχει σημασία η προσπέλαση, αν η τομή θα είναι μικρή, αν η τομή θα είναι μεγάλη. Έχουν όλα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αν κοιτάξουμε γενικώ τη χειρουργική, ποιο θα πήγαινε σήμερα να κάνει τη χολή του με τον κλασικό τρόπο, με μια τεράστια τομή? Κανένας. Αν μπορεί πλέον να μην το κάνει έτσι. Γίνονται όλα λαπαροσκοπικά. Ή ρομποτικά. Έτσι πλέον και ο χιαστός, ο μηνίσκος, παλιά γινόταν ανοιχτά. Τώρα πλέον όλα αυτά γίνονται αρθροσκοπικά. Έτσι λοιπόν έχει εξελιχθεί και έχουν εξελιχθεί οι προσπελάσεις στο ισχύο και πλέον πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνονται μικρές προσπελάσεις έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμε πλέον τον ασθενή με τα εγχειρητικά, να γλιτώνει την ταλαιπωρία. Να μπορεί πολύ πιο εύκολα να αρρώσει. Ποιος θέλει να ταλαιπωρηθεί πλέον, κύριε Τσαρούχα, τη στιγμή που υπάρχουν εύκολες λύσεις. Τώρα, στο θέμα της επέμβασης, ξυπνάτε το πρωί, μια κανονική μέρα χειρουργού του κύριου Τσαρούχα. Να πούμε λίγο και πώς πάει η μέρα σας. Ετοιμάζεστε να κάνετε ένα τέτοιο χειρουργείο. Πόση ώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρατάει μια τέτοια επέμβαση με τη μέθοδο ΆΣΥ? Το χειρουργείο κρατάει 1 ώρα και 30 λεπτά. Περίπου μία μισή ώρα δηλαδή. Ναι, είναι συγκεκριμένη η χρόνη, εννοείται ότι κάποιο όταν ξέρει τη δουλειά του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η χρόνη που απαιτούνται για την εκπαίδευση του χειρουργείου και μπορεί να έχει απόκληση από αυτό 5 λεπτά, 10 λεπτά το maximum, περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά μία μισή ώρα είναι ο μέσος χρόνος για τη διεκπαιρέωση του χειρουργείου. Από την ώρα που θα ξεκινήσω το χειρουργείο μέχρι την ώρα που θα τελειώσω. Μάλιστα. Τώρα τα μεγέθη, γιατί σίγουρα υπάρχουν τα γυναικεία ισχύα, τα αντρικά ισχύα. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη ισχύου. Και το γνωρίζετε πριν ποιο θα είναι αυτό που θα βάλετε. Καταρχήν κάνουμε. Περίπου. Όχι, περίπου, σχεδόν ακριβώς. Δηλαδή, αλλά έχετε και τα άλλα μεγέθη στο χειρουργείο σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Καταρχήν πρέπει να έχουμε όλα τα μεγέθη. Προεγχειρητικά με τις ακτινογραφίες που βγάλουμε τον ασθενή. Μέσω υπολογιστή και μέσω ειδικών πραγμάτων, templates που έχουμε, γίνονται ακριβώς οι μετρήσεις τις οποίες χρειάζονται. Άρα και η ακρίβεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Και πηγαίνουμε στο χειρουργείο μας γνωρίζοντας ακριβώς τα μεγέθη τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή γίνεται ένας πολύ καλός προεγχειρητικός έλεγχος και δεν πάμε στο χειρουργείο έτσι, ψάχνοντας εκείνη τη στιγμή να βρούμε. Μάλιστα. Πέραν τούτου όμως, γιατί κάτι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε μια μέτρηση, σε κάθε χειρουργείο υπάρχουν όλα τα μεγέθη. Αλλά πέραν το ότι έχουμε προετοιμαστεί μέσω του υπολογιστή για να κάνουμε και έχουμε κάνει τις μετρήσεις μας, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έχουμε και όλα τα μεγέθη, έτσι ώστε αν προκύψει κάποια διαφορά, γιατί μιλάμε για διαφορές χιλιοστών. Δεν μιλάμε. Υπάρχουν όλα τα μεγέθη και μπορούμε άμεσα να τα απεξέλθουμε και να διαφοροποιήσουμε και να βάλουμε στον ασθενή αυτό που πρέπει ακριβώς. Τώρα για να καταλάβουμε, είναι από το 1,88, το 1,8-10, γιατί εμείς δεν έχουμε δει. Είναι πάρα πολλά τα μεγέθη. Είναι πάρα πολλά τα μεγέθη. Υπάρχει γυναικείο αντρικό ή το 8 αντρικό? Όχι, είναι το. Συνήθως τα γυναικεία είναι πιο μικρά μεγέθη, αν και δεν είναι αυτός ο κανόνας. Ανάλογα με το σκελετό του κάθε ασθενή, αντιστοιχεί και το ανάλογο. Γιατί εσείς τα βλέπετε καθημερινά αυτά, αλλά είναι κανένα κάτω. Τα λέμε τηλεθεατές. Όχι, υπάρχουν όλα τα μεγέθη και έτσι πρέπει να έχουμε πολύ καλά υλικά. Να έχουμε υλικά από εταιρείες οι οποίες είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες και ξέρουμε ότι έχουν μια πολύ καλή ποιότητα υλικών. Σωστή. Αν λοιπόν προμηθεύεσαι όλα αυτά τα πράγματα από μια καλή εταιρεία, τότε αυτόματα αυτή η εταιρεία φροντίζει στο χειρουργείο σου να έχεις όλα τα εργαλεία και όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται για να διεκπαιρεώσεις ανεξάρτητα από το σκελετό του κάθε ασθενή και ανεξάρτητα από το μέγεθος, να διεκπαιρεώσεις όμορφα το χειρουργείο σου. Άρα πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι και τα υλικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι κακό να ρωτούν οι ασθενείς, ακόμα και να ξέρουν και ποια εταιρεία χρησιμοποιούμε, ακόμα και με τα εγχειρητικά να ξέρουν ακριβώς και τα μεγέθη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να τους χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και να... Τώρα πλέον υπάρχουν και κουμπές, όπως και εμείς εδώ ενημερωτικά, και αυτό, το ίντερνετ που μαθαίνουν οι ασθενείς και ρωτάνε πιο πολλά πράγματα, γιατί γνωρίζουν και πιο πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όσο πιο πολλά πράγματα λέμε στους ασθενείς, και όσο πιο καλά γνωρίζουν για το χειρουργείο, για την εξέλιξη με το χειρουργείο, νομίζω ότι τόσο το καλύτερο είναι. Πρέπει οι ασθενείς να ξέρουν. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουμε, πώς θα είναι η ζωή τους μετά, τα πάντα.
Σωστά. Τώρα, από άποψη αναισθησίας, συνήθως τι γίνεται, είναι γενική ολική νάρκωση ή μπορεί να είναι και με σκληρίδιο? Η νάρκωση μπορεί να είναι είτε γενική νάρκωση, είτε μπορεί να διεκπαιρεωθεί το χειρουργείο και με επισκλήριο. Ανάλογα με τα προβλήματα, αν κάποιος ασθενής έχει κάποιο. Αν κάποιος ασθενής δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να επιλέξει είτε γενική αναισθησία, είτε επισκλήριο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες τις κρίνει ο αναισθησιολόγος μαζί με τον καρδιολόγο, και αν υπάρχει κάποιος περιορισμός, προχωράνε στην ανάλογη νάρκωση, που θα είναι και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα της αποθεραπείας. Τι περιμένει ο... Εκεί έχουμε θεαματικά... Περιμένει δηλαδή φυσικοθεραπεία, περιμένει, τελειώνει, περπατάει, τρέχει και είναι μια χαρά. Εκεί έχουμε θεαματικά πολύ μεγάλες διαφορές. Mm-hmm. Καταρχήν δεν χρειάζεται πλέον καθόλου φυσικοθεραπεία όσον αφορά το ισχύο. Για ένα πολύ απλό λόγο. Δεν έχουν τραυματιστεί μυς, δεν έχουν τραυματιστεί τένοντες, δεν έχουν ξαναραφτεί για να υπολωθούν, δεν έχει δημιουργηθεί καμία απολύτως δυσκαμψία. Μάλιστα. Άρα στο ισχύο πλέον τη λέξη φυσιοθεραπεία την ξεχνάμε εντελώς. Τώρα, όσον αφορά την κινητοποίηση και τη δραστηριότητα των ασθενών. Mm-hmm. Οι ασθενείς φεύγουν, όπως είπαμε, κατά μέσο όρο 3η-4η μέρα από το νοσοκομείο. Ανάλογα με την ηλικία του κάθε ασθενή. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής είναι νέος, και όταν λέμε νέος, εννοούμε 60 χρονών, 65. Mm-hmm. Δεν εννοούμε 35, γιατί χειρουργούμε ανθρώπους πλέον μέχρι και, θα το πούμε στη συνέχεια, μέχρι και 90 χρονών. Κάποιος ασθενής λοιπόν. Πρώτη φορά, ναι, 90 χρονών. Ναι. Και θα σας πω γιατί. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Ήταν πολύ ασβέσιος όλη τη ζωή και πήγανε μέχρι τα 90. Πήγανε μέχρι τα 90 και μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνική με την οποία κάνω εγώ. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά είναι πολύ μικρή η ταλαιπωρία για τον ασθενή. Άρα, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, το να κάνει ένα χειρουργείο το οποίο θα τον ταλαιπωρήσει πολύ και θα τον καταβάλει, είναι λίγο απαγορευτικό. Μάλιστα. Τώρα με τη τεχνική, με τη μέθοδο ΆΣΥ, είναι πολύ πιο εύκολο γιατί δεν ταλαιπωρούνται. Λέγαμε λοιπόν ότι την 3η-4η μέρα φεύγουν από το νοσοκομείο. Κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα πολύ καλό μυϊκό σύστημα και δεν είναι υπέρβαροι, να σκεφτείτε ότι φεύγουν σχεδόν περπατώντας χωρίς κανένα βοήθημα. Κάποιοι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι θα χρειαστούν κάποια βοήθεια για λίγες ημέρες. Ένας άνθρωπος με φυσιολογικό σωματικό βάρος και με ένα καλό μυϊκό σύστημα στις 15 ημέρες μπορεί να οδηγήσει και να πάει στο γραφείο του. Είναι εντυπωσιακό. Τόσο γρήγορα. Βέβαια, αν κάνει κάποια δουλειά πιο δύσκολη. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να πάει να δουλέψει στην οικοδομή ή σερβιτόρος μέσα σε 15 μέρες. Mm-hmm. Το να πας όμως στο γραφείο σου και να καθίσεις να δουλέψεις, σε 15 μέρες μπορεί να το κάνεις. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Η μέθοδος αυτή είναι επαναστατική μέθοδος. Έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά. Ευκολύνει και εσάς. Έτσι. Γιατί σίγουρα, έτσι δεν προπονιούνται οι ασθενείς σας, ξανάρκονται. Προπονιούνται, έχουν ελάχιστες επιπλοκές, επειδή δεν γίνεται τραυματισμός των ομαλακών μορίων. Έχει μειωθεί στο όπειρο ελάχιστο ο κίνδυνος του εξαρθρήματος. Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας. Πραγματικά μας έχει λύσει τα χέρια. Όπως χειρουργούμε πλέον όλο και μεγαλύτερους ασθενείς. Που παλιά, όταν με το κλασικό χειρουργείο η ταλαιπωρία ήταν πολύ μεγάλη, το σκεφτόσουν δύο και τρεις φορές να χειρουργήσει κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Σωστά. Γιατί θα τον επιβάρυνε σημαντικά. Τώρα δεν καταλαβαίνουν σχεδόν τίποτα. Άρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ανεβεί αρκετά το όριο ηλικίας, το οποίο. Σε όλους τους τομείς και όλες τις παθήσεις, αλλά το ορθοπαιδικό θέμα είναι, μπορούμε να πούμε, ένα πολύ σημαντικό. Για εμάς θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και για τους ασθενείς. Είναι ένα πράγμα που θα τους απασχολήσει. Όπως και να έχει. Είναι λίγο βάρβαρες. Ναι. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην υπάρχει μεταγχειρητική ή ακόμα και διαχειρητική ταλαιπωρία. Σωστά. Εσείς, κύριε Τσαρούχα, θεωρείτε τον εαυτό σας επιθετικό γιατρό ή συντηρητικό σε μια επέμβαση? Να σας πω. Ναι. Δεν θα έλεγα ούτε το ένα ή το άλλο. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς τις ενδείξεις. Πρέπει να χειρουργούμε κάποιον όταν πρέπει, όταν έχει απόλυτη ένδειξη. Γιατί όταν φτάσουμε στο σημείο να ξεχυλώσουμε λίγο τις ενδείξεις, εκεί πλέον τα πράγματα δεν είναι καλά, ούτε για εμάς ούτε για τον ασθενή. Άρα πρέπει να ακολουθούμε αυτά που γίνονται παγκοσμίως, ό,τι προβλέπεται παγκοσμίως και να φροντίζουμε τον ασθενή μας. Σωστά. Τώρα, τι πρέπει να αποφεύγει κανείς μετά από μια τέτοια επέμβαση? Δεν έχει περιορισμούς. Κάποιους ιδιαίτερους περιορισμούς. Σίγουρα δεν θα πάει να κάνει σκι. Δεν θα πάει να κάνει πτώσεις. Τρέξιμο, τράνταγμα. Δεν είναι όπως το γόνατο, είναι διαφορετικό. Μπορεί να περπατάει όσο θέλει, μπορεί να κολυπάει, μπορεί να κάνει τζόκινγκ. Mm-hmm. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν ακόμα και αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίζουν τένις, θα παίξουν λίγο μπάσκετ, δηλαδή μπορούν να κάνουν τα πάντα εκτός από κάποια extreme πράγματα. Καλό είναι να μην κάνουν σκι ή να μην ανεβούν κάπου ψηλά και να
πηδήξουν. Άρα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Έχουν μια φυσιολογική ζωή. Πολύ σημαντικό. Τρέχουν, χορεύουν και το σημαντικότερο δεν πονάνε. Εξαφανίζει το πόνο. Τώρα, είχαμε αρκετές ερωτήσεις για την προηγούμενη μας εκπομπή, η οποία ήταν ο άνθρωπος αυτός που θα χειρουργηθεί. Αισθάνεται ότι είναι φυσιολογικό το πόδι του, δηλαδή αισθάνεται ότι δικό του είναι το πόδι, δικό του είναι το ισχύο, όλα αυτά, ή αισθάνεται ότι έχει ένα ξένο σώμα μέσα του. Ο ασθενής δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν αισθάνεται. Μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, ξεχνά ότι έχει χειρουργηθεί. Mm-hmm. Να σκεφτείτε ότι τηλεφωνούμε στους ασθενείς μας μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια για το follow-up. Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τους ασθενείς. Α, εσείς παίρνετε τηλέφωνο, δεν παίρνουν εκείνοι. Ενώ πρέπει να παίρνουν και εκείνοι. Δεν παίρνουν γιατί το έχουν ξεχάσει. Μάλιστα. Άρα, όχι απλά δεν αισθάνονται τίποτα ότι έχουν στο πόδι τους, mm-hmm. δεν θυμούνται καν ότι έχουν χειρουργηθεί. Έχουν μια φυσιολογική ζωή. Α, δηλαδή είναι από το γραφείο του κ. Τσαρούχα. Α, ποιον κ. Τσαρούχα δεν τον θυμάμαι. Πολλές φορές λέει γιατί δεν το έχω ξεχάσει. Ενώ τους λέμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση, είναι πολύ καλό mm-hmm. και για τους ίδιους και για εμάς για να βλέπουμε και τα αποτελέσματα και αν χρειαστεί Σωστά. να διορθώνουμε κάτι στην πορεία. Πρέπει να τους παρακολουθούμε, δεν τους χειρουργούμε και τους παρατάμε. Σωστά. Πρέπει να έχουμε μια επαφή. Τους παίρνουμε λοιπόν στα 5 ή στα 10 χρόνια και απλά έχουν ξεχάσει ότι έχουν κάνει χειρουργία. Καλό αυτό. Άρα δεν αισθάνονται απολύτως τίποτα. Και πολύ περισσότερο έχουν ξεχάσει ότι έχουν κάνει με τη μέθοδο άση. Έτσι. Αλλά πρέπει να τους επιθυμίζουμε. Έχω πολλούς ασθενείς, τους οποίους είχα χειρουργήσει στο παρελθόν με το κλασικό χειρουργείο, με την κλασική μέθοδο και τώρα με τη μέθοδο άση. Και μπορούν οι τηλεθεατές να μπουν και στο site λιγάκι, να δουν πώς περιγράφουν αυτοί οι ασθενείς, πώς ζήσαν το ένα χειρουργείο. Το ένα χειρουργείο με το άλλο. Είναι τεράστια η διαφορά. Σίγουρα. Κύριε Τσαρούχα, τώρα υπάρχουν περιστατικά που πρέπει να επιλέξετε την κλασική μέθοδο. Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή. Πρέπει να το πάτε να ανοίξετε με μεγάλη τομή, γιατί τα πράγματα είναι πολύ τραυματικά μέσα. Όχι, πλέον έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο, η εμπειρία είναι τόσο μεγάλη που πλέον όλα τα ισχύα, τα primary. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, ένα ποσοστό 2-3%, όλα μπορώ να τα διεκπαιρώσω με τη μέθοδο άση. Δεν υπάρχει κάτι. Πράγμα, στην αρχή, πριν μερικά χρόνια, ξεκίνησα σιγά-σιγά με πιο εύκολα περιστατικά, πιο straight περιστατικά. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό, μπορώ να πω άριστο, και όλα τα περιστατικά διεκπαιρνώνται με τη μέθοδο άση. Μάλιστα. Άρα, πλεονεκτήματα, να τα τονίσουμε λιγάκι. Τεράστια τα πλεονεκτήματα. Θέλετε να μας επιθυμίσετε τα πλεονεκτήματα της μέθοδου άση. Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο είναι καταρχήν ότι είναι ελάχιστη η παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο. Σωστά. Δεν έχει μεταγχειρητικά σχεδόν καθόλου πόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχει ο τραυματισμός. Δεν χρειάζεται μετάγγιση σε ένα ποσοστό 95%, εκτός αν κάποιος ασθενής έχει κάποιο αιματολογικό πρόβλημα, έχει αναιμία, οπότε εκεί υποχρεωτικά αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σωστά. Είναι επίσης η άμεση κινητοποίηση. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο σπίτι ακόμα και ηλικιωμένοι άνθρωποι, στην εβδομάδα πάνω μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να σηκωθούν, να πάνε στο μπάνιο, να πάνε στην κουζίνα. Δεν χρειάζεται αυτό που παλιά βάζαμε γυναίκα στους γονείς για να τους βοηθάει για 1-2 μήνες και αυτά έχουν τελειώσει όλα. Σωστά. Μπορούν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους και στη δραστηριότητά τους πολύ πιο γρήγορα. Θα έχουν υποστεί ελάχιστη έως μηδενική ταλαιπωρία και θα έχουν πλέον μια φυσιολογική ζωή. Ωραία, πολύ σημαντικό όλα αυτά. Ανακεφαλαιώνοντας, τι θέλετε να συμβουλέψετε τους ασθενείς που έχουν θέματα? Να τους πούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και όσον αφορά τις τεχνικές, όσον αφορά τα υλικά, όσον αφορά τα πάντα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει οι ασθενείς να ρωτούν και να ρωτούν πολλές φορές και να διασταυρώνουν. Δεν είναι κακό να πηγαίνουν να χειρουργούνται εκεί που υπάρχει σημαντική χειρουργική εμπειρία. Σωστά. Επίσης, δεν είναι κακό να ρωτούν για τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ καλό να ξέρουν. Και να μην διστάζουν πλέον, γιατί το χειρουργείο αυτό έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα όταν γίνει σωστά από έναν έμπειρο χειρουργό. Θα έχουν μια φυσιολογική ζωή για πάρα πολλά χρόνια και θα έχουν ελάχιστη μεταγχειρητική ταλαιπωρία. Άρα πρέπει πλέον πιο εύκολα, χωρίς σταγμό, απλά ρωτώντας τα πράγματα που είπαμε, να αποφασίζουν να κάνουν το χειρουργείο για να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Σίγουρα. Και να τονίσουμε λιγάκι ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο απλά και η αυτοπεποίθηση που έχετε με τη μέθοδο άση και την ασφάλεια που προκαλείτε λέγοντας όλα αυτά, το συνέστημα αυτό, άρα και χειρουργηθείτε εφόσον χρειάζεται και να καλυτερέψετε. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται πλέον κανένας. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά συνεχίζουμε μαζί σας, κύριε Τσαρούχα. Μην πάτε πουθενά, εδώ είμαστε. Break. Face to face. Face to face, συνεχίζουμε με την εκπομπή μας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Τσαρούχα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλετε να μας πείτε κάτι?
Όχι. Είσαστε έτοιμος, γιατί είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμο. Λοιπόν, και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Σωστά. Και μιλάμε τώρα για το ισχύο. Μιλήσαμε για το ισχύο, είπαμε την επανεστατική μέθοδο ASI. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για revision. Θέλετε να μας πείτε αναθεώρηση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτόν τον όρο. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αναθεώρηση του ισχύου, κύριε Τσαρούχα. Θα το πούμε όσο πιο απλά μπορούμε για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Οι ασθενείς οι οποίοι στο παρελθόν έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, όπως αναφέραμε πριν λίγη ώρα, στην ολική αρθροπλαστική υπάρχει μια διάρκεια ζωής. Mm-hmm. Με τα παλαιότερα υλικά η διάρκεια ζωής ήταν μικρότερη. Άρα θα έρθει η χρονική στιγμή που θα χρειαστεί ουσιαστικά να αλλάχθει το ισχύο τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το δεύτερο χειρουργείο, αυτή η αλλαγή της ολικής αρθροπλαστικής λόγω φθοράς που θα δούμε στη συνέχεια γιατί γίνεται, ονομάζεται αναθεώρηση, revision. Άρα, αλλάζοντας την παλιά ολική αρθροπλαστική με μια καινούργια, αυτό είναι η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχύου. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι όμως η αιτία, η συνηθέστερη τουλάχιστον αιτία, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση? Η συνηθέστερη αιτία είναι ο χρόνος, η φθορά του χρόνου. Όπως είπαμε, τα παλαιότερα υλικά είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής. Άρα, κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η χρονική στιγμή κατά την οποία θα έχει δημιουργηθεί μία φθορά στα υλικά ή ανάμεσα στα υλικά τα οποία υπάρχουν στο ισχύο σε σχέση με το οστούλ. Άρα ο χρόνος είναι η πρώτη αιτία η οποία δημιουργείται χαλάρωση σε ένα ισχύο και χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση. Μάλιστα. Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι μία τοποθέτηση άστοχη, μία όχι τόσο καλή τοποθέτηση. Αυτό το καταλαβαίνουμε σύντομα, δηλαδή από μία τέτοια αποτυχημένη, να πούμε, επέμβαση. Ναι, όχι, δεν το λέμε αποτυχημένη, άστοχη. Εσύ δεν το λέτε, αλλά εμείς οι κοινείς διαιτητές λέμε. Μπορεί να τύχει μία αστοχία στα υλικά κατά την τοποθέτηση. Εδώ θα, γι' αυτό λέγαμε πριν λίγη ώρα στους ασθενείς μας, ότι είναι σημαντικό. Η εμπειρία του γιατρού. Έτσι, να πηγαίνουν να χειρουργούν και υπάρχουν έμπειροι χειρουργοί και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, mm-hmm. αλλά πρέπει να μάθουν ποιοι ασχολούνται με τα ισχύα. Έτσι. Όταν υπάρχει σημαντική εμπειρία, η πιθανότητα να συμβεί κάτι είναι απειροελάχιστη. Σωστά. Άρα, μια δεύτερη κατηγορία σημαντική, η οποία είναι και πάρα πολύ δύσκολη, είναι μια αστοχία στα υλικά. Και είναι δύσκολη γιατί όταν έχουν μπει κάποια υλικά στο ισχύο, ιδίως τα καινούργια υλικά, με τις καινούργιες τεχνικές, mm-hmm. Βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Άρα, σημαίνει ένα πολύ μεγάλο χειρουργείο για τον ασθενή. Γιατί πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Σωστά. Άρα είπαμε ότι πρέπει οι ασθενείς να ρωτούν και να χειρούνται εκεί που υπάρχει εμπειρία. Και μια τρίτη κατηγορία, είπαμε είναι η φθορά λόγω του χρόνου, η άστοχη τοποθέτηση, είναι μια πιθανή φλεγμονή, η οποία μπορεί να συμβεί στο ισχύο. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί ακόμα και διεγχειρητικά να συμβεί αυτό το πράγμα, mm-hmm. είτε μελλοντικά από κάποια, μετά από κάποια χρόνια, και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι ασθενείς μας και να τους δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, αν προκύψει στη ζωή τους κάποια φλεγμονή, ένα απόστημα, μία λίμωξη του αναπνευστικού, θα πρέπει απλά, όπως και επιβάλλεται, να πάνε στον γιατρό τους, στον παθολόγο ή ανάλογα στον οδοντίατρο, να εκριζώσουν αυτή τη φλεγμονή. Δηλαδή, μπορούμε να αφήσουμε κάποιο απόστημα στο δόντι μας ή κάποια άλλη αιστεία φλεγμονής να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σώμα μας. Είναι καλό δηλαδή να λύνουμε αυτές τις υποθέσεις άμεσα, όπως προβλέπεται σωστικά, και να μην τις παραμελούμε. Σωστά. Τώρα, το εξάθροιμα πώς γίνεται? Είπατε ότι σίγουρα μια όχι τόσο καλή τοποθέτηση. Ο πιο συνηθισμένος λόγος για το εξάθροιμα είναι η αστοχία στην τοποθέτηση των υλικών. Το οποίο όμως γίνεται και από έναν άπειρο χειρουργό, έτσι δεν είναι? Ναι. Συνήθως όταν υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία, οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες. Ή μπορεί να γίνει κάποιο τραυματισμό σε κάποιου μυ, γι' αυτό προτιμούμε πλέον και τι πιο μικρέ προσπάθειε, ή σε κάποιο νεύρο. Mm-hmm. Και σε κάποιε πολύ πιο σπάνιε περιπτώσει μπορεί να είναι τραυματικό. Μπορεί κάποιο να έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και να κάνει αυτό το εξάρθρωμα. Το εξάρθρωμα ουσιαστικά, όταν ένα χειρουργείο γίνει προσεκτικά και γίνει όπω πρέπει, οι πιθανότητε να συμβεί είναι υπερελάχιστε. Άρα πάμε στην εμπειρία πάλι που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, υπάρχει όμως κάτι και ο ασθενής που μπορεί να κάνει, δηλαδή κάτι που πρέπει να αποφεύγει, να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, να αποφεύγει κάτι το ιδιαίτερο δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται. Τρανταζμούς, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Είπαμε, υπάρχουν κάποια απαγορευτικά, κάποια extreme πράγματα. Και σίγουρα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο δεν θα πάει να κάνει σκι, θα πάει να πηδήξει από κάπου. Ουσιαστικά μπορεί να έχει μια φυσιολογική δραστηριότητα και καθημερινότητα.
Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο ασθενής να έχει μία επαφή με τον γιατρό του. Δηλαδή μια φορά στο χρόνο, στα δύο χρόνια, να περνάει, να τον βλέπει, να βγάζει μία ακτινογραφία. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές σε μία ακτινογραφία μπορούμε να δούμε κάποια πρώιμα στάδια, τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ εύκολα και πολύ καλά, χωρίς να υποστεί καμία ταλαιπωρία ασθενής. Γιατί όπως λέγαμε πριν λίγη ώρα, οι ασθενείς συνήθως, επειδή είναι καλά, εξαφανίζονται. Περνούν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια και ξεχνάνε. Και έρχονται πολλές φορές ασθενείς στα 15 στα 20 χρόνια με πολύ σοβαρές βλάβες στο ισχύο τους. Mm-hmm. Τις οποίες αν τις είχαμε δει πιο νωρίς, θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο εύκολα. Και τώρα βέβαια αντιμετωπίζονται, όσο και μεγάλη βλάβη να έχει το ισχύο, όσο μεγάλη φθορά να έχει το οστούν, πάλι αντιμετωπίζονται. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ένα πολύ μεγαλύτερο χειρουργείο για τον ασθενή και μια πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Σωστά. Άρα πρέπει να υπάρχει μια επαφή, να πηγαίνουμε στο γιατρό έστω μία φορά στα δύο χρόνια, βγάζοντας μια ακτινογραφία. Δεν χρειάζεται κάποια εξέταση η οποία είναι ιδιαίτερη ή κάποια μεγάλη ταλαιπωρία. Μάλιστα. Γιατί τα μεγάλα χειρουργεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια και αν δεν προλάβουμε σήμερα, θα το δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, mm-hmm. απαιτούν ένα. Είναι πολύ σημαντικά χειρουργεία. Είναι χειρουργεία που απαιτούν πολύ μεγάλη εμπειρία. Θεωρούνται δύσκολα όμως αυτά τα χειρουργεία? Είναι τα πλέον δύσκολα χειρουργεία στην ορθοπαιδική. Είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Είναι δύσκολο. Και εκεί πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική η εμπειρία. Αν κάποιος δεν έχει την εμπειρία και δεν έχει τη γνώση, είναι καλό να μην ασχοληθεί καθόλου με αυτά και να μην τα αγγίζει. Μάλιστα, τώρα εσείς έχετε χειρουργήσει αρκετούς ανθρώπους, θα ξαναέρθουν σε εσάς μετά από κάτι χρόνια. Αρχικά πείτε ότι τους χειρουργήσατε με τη μέθοδο ASI. Τώρα στην revision, στην αναθεώρηση, χρησιμοποιείτε πάλι τη μέθοδο ASI ή είναι η κλασική μέθοδο? Ποια είναι η μέθοδο που χρησιμοποιείτε? Θα σας πω αμέσως. Είχαμε ξεκινήσει πριν δύο χρόνια δειλά-δειλά να χρησιμοποιούμε και τη μέθοδο ASI στις αναθεωρήσεις, στα revision. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα πολύ καλό σημείο, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Οι αναθεωρήσεις τμήματος της αρθροπλαστικής, δηλαδή αν χρειάζεται μόνο να αλλάξουμε την κοτιλιαία πρόθεση, μόνο την πρόθεση η οποία υπάρχει στο μυρό, πρέπει να τις κάνουμε όλες με τη μέθοδο ASI. Αυτό είναι εντυπωσιακό και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό για τους ασθενείς. Mm-hmm. Άρα έχουμε αρχίσει, προοδεύουμε και σε αυτό το τομέα. Έχουμε κάνει και μερικές αναθεωρήσεις και στο μυριαίο στέλεχος, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Οι αναθεωρήσεις πλέον στην κοτιλιαία πρόθεση γίνονται κατά 90% με την τεχνική, με τη μέθοδο ASI. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τον ασθενή. Ο ασθενής πλέον δεν πιστεύει ότι έχει υποβληθεί σε ένα δεύτερο χειρουργείο, αφού έχει βιώσει και το πρώτο, και μάλιστα σε μία αναθεώρηση, mm-hmm. γιατί δεν έχει καθόλου πόνους. Πολλές φορές δεν χρειάζεται μετάγγιση και έχει μια πολύ πιο γρήγορη εξέλιξη. Έτσι. Άρα η μέθοδο ASI μας έχει... ο χρόνος έχει γίνει τόσο απαραίτητος. Που κοιτάνε όλα, και το αποτέλεσμα του χρόνου. Όλα εξελίσσονται. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή των ασθενών πιο εύκολη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σωστά. Πάντα βέβαια με ασφάλεια. Τώρα ο χρόνος αποκατάστασης είναι πόσο? Αν κάποιος ασθενής έρθει όταν πρέπει, να το πούμε έτσι απλά. Να υπάρχει αυτή η σχετική παρακολούθηση και να έρθει τη χρονική στιγμή όπου τα πράγματα απλά έχουν αρχίσει να φθείρονται, ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να είναι σχεδόν ο ίδιος, δηλαδή απειροελάχιστος. Και φτάνουμε και στις ακραίες περιπτώσεις όπου ο ασθενής, γιατί όταν αρχίζει η φθορά, αρχίζει ουσιαστικά τι γίνεται, γίνεται μία οστεόλυση, αρχίζει και τρώγεται το κόκαλο. Mm-hmm. Και έρχονται ασθενείς μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου ουσιαστικά υπάρχει ελάχιστο κόκαλο, να το πούμε έτσι, στην καθημερινή, και δεν έχεις πού να στηρίξεις τις προθέσεις. Και πάλι έχουμε τις τεχνικές, έχουμε τον τρόπο να τα στηρίξουμε. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή όμως? Ένα πολύ μεγαλύτερο χειρουργείο, δεν μπορεί να χειρουργείο και 4 και 5 ώρες. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής να μείνει στο κρεβάτι και 2 μήνες μέχρι να ενσωματωθούν όλα αυτά τα μοσχεύματα, γιατί υπάρχουν τεράστια οστικά κενά. Για άλλη συναρμολόγηση. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει άμεση στήριξη. Σωστά. Άρα για μία απλή ακτινογραφία και μία επίσκεψη, μια φορά στα 2 χρόνια, είναι κρίμα κάποιος να υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία. Σίγουρα. Έτσι. Είναι καλύτερα. Άρα να... το πιο σημαντικό... Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουν οι ασθενείς μας, πρέπει πραγματικά να έχουν επαφή με τον γιατρό για να αποφύγουν κάποια τεράστια ταλαιπωρία. Κάνουμε αναθεωρήσεις πλέον στους ασθενείς οι οποίοι είναι συνεπείς και έρχονται και φεύγουν στις 3-4 ημέρες και πάνε στη δουλειά τους. Σωστά. Γιατί χρειάζεται να αλλάχθεί μόνο ένα τμήμα της πρόθεσης, μόνο αυτό που έχει αρχίσει να φθείρεται. Δεν χρειάζεται να διαλυθούν τα πάντα για να έρθουν να χειρουργηθούν. Και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί η χαλάρωση της ολικής οροπλαστικής
δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Έχει μικροενοφλήματα, αλλά δεν θορυβεί τον ασθενή για να τρέξει αμέσως. Εντάξει, σου λέει μεγάλωσα, έχω και ένα πόδι χειρουργημένο, θα πονάω λιγάκι. Και εκεί συνήθως είναι το μεγάλο σφάλμα και έρχονται μετά και τελεπορούνται τρομάρα. Είναι πολύ αργά. Σε κάθε περίπτωση άρα, για κλείνοντας, τι συμβουλή θα δίνετε, κύριε Τσαρούχα? Το πιο σημαντικό για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, έτσι ώστε μελλοντικά, μετά από 10-20 χρόνια να μην έχουν προβλήματα, να έχουν μια σχετική επαφή με τον γιατρό τους, μια φορά στο χρόνο, στα 2 χρόνια, να προσέχουν πιθανές λοιμώξεις που θα παρουσιαστούν και αν προσέχουν όλα αυτά τα πραγματάκια, όντως μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή, ακόμα και να χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση. Αν γίνει σε πρώιμα στάδιο, όταν πρέπει, δεν θα υποστούν καμία ταλαιπωρία. Μάλιστα. Και να ακούνε τον ορθοπαιδικό τους. Γιατί γίνεται ένας γάμος εκεί. Παντρεύομαστε. Πρέπει να υπάρχει μια σχετική επαφή. Ακριβώς. Γιατί έτσι ακούνε και τις οδηγίες σας, κύριε Τσαρούχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε εκπομπή face to face και μας ενημερώσατε τόσο εκτενέστερα για το θέμα μας που δεν μας αφορά ακόμα τουλάχιστον, αλλά αφορά τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και γεια σας από εμάς. Face to face, σήμερα καλεσμένη έχουμε την πολυτάλαντη ηθοποιό, τραγουδίστρια, σχεδιάστρια Μαθίλδη Μαγκύρα. Τι κάνεις, Μαθίλδη? Καλά είμαι, εσείς? Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστώ. Έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Θέλετε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε? Να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα γνώρισει έναν Μεξικάνο, ο οποίος είχε αυτό το crystal bed. Και έκανα μόνο μία συνεδρία, είχα αισθανθεί πάρα πολύ ωραία, θυμάμαι. Και όταν έμαθα ότι αυτό υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι να το μάθει, γιατί καταρχάς πρακτικά μπαίνεις σε έναν πολύ ωραίο ήρεμο χώρο, ακούς μια πολύ ωραία χαλαρωτική μουσική, είσαι στα λευκά, χαλαρώνεις. Εμένα με πήρε ο ύπνος όσες φορές έχω κάνει. Αισθανόμουν σε κάποια σημεία του σώματός μου κάτι έντονο και δυνατό να συμβαίνει, το οποίο ήταν ευχάριστο το δυνατό αυτό που συνέβαινε. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν... αισθανόμουν στο στομάχι που... Συνήθως το στομάχι με χτυπάει όταν αγχώνομαι, γιατί έχω άγχος. Εσείς με το πρόγραμμά σας σίγουρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και διαφορές ώρες όταν ταξιδεύετε σε διάφορες χώρες και φυσικά και το στρες, η διατροφή, δεν τρώτε σωστά, οπότε παθήσεις πάρα πολλές και χτυπάνε διάφορα σημεία του μεσημβρινού. Και η ενέργεια που χρειάζεται για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, βγάζουμε πολλή ενέργεια σε μία παράσταση. Σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε να γεμίζουμε με ενέργεια. Να αισθανόσαστε ευεξία και ηρεμία πάνω απ' όλα. Η κρυσταλλοθεραπεία βοήθησε πάρα πολύ και τον ύπνο μου. Mm-hmm. Είναι βαθύτερος, είναι ποιοτικότερος, ξυπνάω πολύ πιο εύκολα και σκυνηθώ λιγότερες ώρες. Αλλά νιώθω ότι χόρτασα. Σωστά. Ύπνο. Να πούμε όμως από πού προέρχεται, κυρία Μαγκύρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Το Crystal Bed προέρχεται από το Casa do Dominicano της Αμπατζιάνης Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey, η οποία του έχει πάρει και συνέντευξη. Ο John of God φυσικά χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας και ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Αυτή η κρύσταλλη κουάρτζ εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάνη της Βραζιλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δρούν ως μια ενιαία μονάδα. Μέσα από το φως όμως που διαθλάται, μέσα από ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο που βρίσκεται ξαπλωμένος από κάτω. Και γίνεται φυσικά η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Γιατί συνδυάζει φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται σε δέσμες φωτός μέσα από κρυστάλλους, οι οποίοι συνδυάζουν τη χρωματοθεραπεία. Και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από αυτούς, μετά έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μετά από μόλις λίγα λεπτά. Και έτσι ιδρά, λοιπόν, το Crystal Bed. Έτσι αισθανθήκατε κι εσείς η χρωματοθεραπεία και όπως σας είπα, ήταν εξαπλωμένη και ήρεμη. Έκανε τη δουλειά που χρειάζεται στους μεσημβρινούς. Σωστά. Επειδή πιστεύω ότι όλα είναι ενέργεια και όλα για την ενέργεια γίνονται. Πιστεύω ότι αναζωογονείσαι με την κρυσταλλοθεραπεία.
γεμίζεις ενέργεια, νιώθεις πολύ καλύτερα και σκέφτεσαι και καλύτερα. Σωστά. Και όταν σκέφτεσαι για καλύτερα, αυτό δημιουργεί, δηλαδή, όταν έχεις καλύτερες σκέψεις, έχεις καλύτερα συναισθήματα, έχεις καλύτερη ενέργεια, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το κάνεις για τον οργανισμό σου πάνω απ' όλα και επειδή το χρειάζεται. Τώρα, να πούμε και πώς δρά το Crystal Bed, γιατί έτσι θα καταλάβουμε λίγο και αυτό που είπατε, γιατί έχει σχέση και με την αντιγύρανση. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως είναι μία πέτρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα σε σχέση με τον χρόνο, που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο από ό,τι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε έτσι, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας τρόπος επίδραση πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Οι συχνότητες αυτές συντονίζουν τη δομή του νερού μέσα από τα κύτταρά μας, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συνεδρίες, αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Σημαντικό αυτό. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, οι κρύσταλλοι μπαίνουν πάνω στα τσάκρα μας, εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείριση ορμονών, βελτίωση λειτουργίας και συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού. Πραγματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε λοιπόν πάρα πολύ, πολύ ποιοτικό ύπνο, όπως είπατε και εσείς, κυρία Μαγκύρα, γιατί βελτιώνει την πίεση της καρδιάς, την πίεση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βελτίωση του ανοσιοποιητικού. Οπότε το Crystal Bed επιδρά σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Και το νευρικό σύστημα και λόγω του DNA μας. Και ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος δημιουργεί βαθιά χαλάρωση στο νευρικό σύστημα. Έτσι κι εσείς κοιμόσαστε πιο εύκολα, πιο χαλαρά και πάνω απ' όλα πιο βαθιά και δημιουργεί ευεξία στο νευρικό σύστημα. Γιατί έτσι είσαστε και happy. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεδρία με τη συνεδρία θα με φτάσει στο στόχο μου. Ακριβώς. Ο στόχος μου είναι η απόλυτη συνειδητοποίηση. Σωστά. Η αυτογνωσία. Λοιπόν, κλείνοντας, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για το Crystal Bed. Όπως είπαμε, η εξισορρόπηση του συμπατικού και παρασυμπατικού, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και βελτιώνει και τη μνήμη. Θυμόμαστε τα όνειρά μας, επίσης ξυπνάμε πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ υγιέστατα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς.